διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Πέμπτης. Ανοίγουμε τους φάκελους με μαύρο χρήμα στα κόμματα. Τα πλυντήρια της Βουλής από το Τσουκάτο του Τσιμίτη και την επιταγή του Αριστίδη Αλαφούζου στο Γερό Μητσοτάκη. Στη συνέντευξη γεμάτη βόμβες του Ηλία Γεωργίου τη Ζήμεν στο Στέφανο Χίο. Οι βαλίτσες ο Σαμαράς και ο Κόκαλης. Ο αθώος Δημητριάδης στο βίντεο φωτιά του Στέφανου Χίου για την απόπειρα δολοφονίας του και το μυστήριο με το θάνατο του Δημήτρη Νίνου. Ήρθε ο καιρός ο Άριος Πάγος να τα βγάλει όλα στη φόρα. Σύμπραξη καραβανάδων πολεμικού ναυτικού Attica Group. Σημαδεμένα γαλόνια με το αίμα των νεκρών για ένα μάτσο εκπτωτικά κουπόνια. Ιωάννης Καποδίστριας, ένα πρότυπο κυβερνήτη. Η έξοδος από την κρίση απαιτεί νέα πρότυπα πολιτικών. Γράφει ο καθηγητής Επαμινόδος Πανάς. Η Άγκυρα ακυρώνει τον Βαρθυλομαίο. Αφαιρέθηκε η υπογραφή του ως Οικουμενικός Πατριάρχης από την πρόσφατη διακήρυξη της Ελβετίας για την Ουκρανία μετά από μη παρέμβαση της Τουρκίας. Ό,τι θες, εφέντη μου, είπαν όλοι στον Ερντογάν, μαζί και ο Μητσοτάκης. Η Μαρίν Λεπέν τρομάζει τους τραπεζίτες. Ανεβαίνει κι άλλο το κόμμα της στη Γαλλία. Και μην ξεχνάτε, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή οι ραδιομακελάρδες με τον Στέφανο Χίο. Στο πατριωτικό μακελιό της Πέμπτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.